Λειτουργείτε με προχειρότητα. Αυτό σχεδιάζεται. Δεν έχετε πρόγραμμα ή στόχο κατεύθυνση και μουσική. Φυσικό επακόλουθο αυτή τη άστη εξέλιξη και κατάληξη τη υπόθεση υδροδότηση τη απρόσκοπτη υδροδότηση του νησιού μα. Είναι γεγονό, επιβάλλεται και πρέπει να κάνετε την αυτοκριτική σα. Τη διαχειριστήκατε με επιβολότητα, ολιγορία, καθυστέρηση, αδράνεια, εφησυχασμό, μυστικοπάθεια και παραπληροφόρηση στο εσωτερικό από εσάς, κύριε Δήμαρχε. Έτσι, ο χρόνος που χάθηκε από δικά σας λάθη και παραλήψεις ήταν πολύτιμος και κρίσιμος και το αποτέλεσμα ήταν αναπόφευκτο. Πλασματικός προπολογισμός. Λάθος και κακή εκτίμηση και κοστολόγηση στην αναπροσαρμογή του νερού, των διανύων του νερού. Αντιμετώπιση ανύπαρκτη στις απώλειες του δικτύου, του νερού. Έχετε μεγάλες απώλειες, δεν κάνετε τίποτα. Άξιζε το απονό του Δήμου και όχι μείωση, όπως επιβάλλεται σε περίοδους οικονομικής κρίσης. Δεν κάνετε καμία ενέργεια στο θέμα της οικολογικής οικονομικής διαχείρισης του Δήμου. Τίποτα, εντελώς. Κανένα αποτέλεσμα. Η ποιότητα και η ποσότητα του νερού είναι χειρότερη των τελευταίων ετών. Αυτό είναι δεδομένο. Απόλυτα παραδεκτό. Οι ευθύνες σας είναι τεράστιες, μεγάλες και συνεχείς. Δημιουργείται αδιέξοδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να δηλώσετε ευχαριστώς και με λεβεδιά ότι αδυνατείτε να ανταποκριθείτε στα καθήκοντά σας τουλάχιστον στο χιλιοδόν. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κρίση η οποία θα είναι τον επόμενο χρόνο ιδανότερη και ασθενέστερη. Ακόμη και σήμερα δεν παραδέχεστε ότι το καράβι το έχετε ρίξει στα βράχια και βάζει νερά από παντού. Όλες οι μεριές είναι ανοιχτές. Δεν μπορείτε πουθενά να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Δεν ακούγατε και μας μιλωρούσατε και συγχρόνως εκνευριζόσαστε και είσαστε εριστικός όταν συχνά πυκνά, φυσικά και πανηγυμένα μέσα στην εξωτερική αλλά και στην Οικονομική Επιτροπή. Σας έκουρα το κόδωνα του κινδύνου, η καταιγίδα που έρχεται, τους κινδύνους και τις σοβαρές επιπτώσεις της άναρχης πολιτικής σας. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν κερδίζεις και δεν ωφελεί να οροποιείς, να κρύβεις, να σκεπάζεις το πρόβλημα κάτω από το χαλί, αλλά να το επισημαίνεις, να το αναδεικνύεις και να το επιλύεις. Τι κερδίσατε με την παραπληροφόρηση της άστοχης και αναγκηθείς απαντήσεις που μας δίνατε στα ερωτήματά μας? Ήταν αβλέφθηκα λάθος να πιστεύετε ότι κερδίζοντας χρόνο, η λύση θα βρεθεί από μόνη της ή από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που σε λίγους μήνες θα είναι παρελθόν. Τι να πω το θυμηθώ, ότι κάνετε τετράμενη παράταση μέχρι 31 ετών του 2011, συντρίμενη παράταση που έρχεται στις 31 Τρίτου του 2011, η οποία έχει κρυφθεί παράνομη από το Ελευθερικό Συνέδριο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία προηγουμένως και εσείς παραδεχτήκατε ότι αυτές οι απανωτές αναθέσεις παρατάσεων είναι παράνομες. Την απευθείας ανάθεση από 1η Οκτώβου στην εταιρεία Λιμενάρη υπάρχει μια ξερή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Και όταν υπογράψατε τη σύμβαση, από μόνοι σας, ενώ η αρχική απόφαση έλεγε μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση, την σύμβαση που υπογράψατε, την υπογράψατε μέχρι 31 Δεκάτου του 2011. Και με όλους που εσείς προσωπικά τους έχετε ορίσει χωρίς να έχει πάρει απόφαση καμία άλλη επιτροπή οικονομική ή τον νομικό συμβούλιο. Και στηριχθήκατε σε λαθασμένα στοιχεία. Αυτό είναι το χειρότερο. Και σε μια μελέτη, την 85 μελέτη του 2010, η οποία είναι ενεργή σήμερα. Η οποία πάσχει με ολίγοντες. Αλλά κύριε Δήμαρχε, πρέπει να το παραδεχτείτε. Δεν έχετε κάνει υπάρχει μόνο στην υπόθεση του με τον υδρομεταφορέα. Αλλά και στις διατηρήσεις. Σήμερα τελειώνει ο χρόνος.
Παρευθύνεται ότι και σήμερα που μιλάμε, ενώ έχετε πάρει πολλά κυβικά νερού, χιλιάδες κυβικά νερού της γεωτήρησης, δεν έχετε συμβάσει. Πού έχει ξαναακουστεί αυτό, τι έχει ξαναγίνει. Ήδη ο χρόνος δεν υπάρχουν συμβάσεις. Δεν είναι όλα στον αέρα. Δεν το έχετε καταλάβει ότι δεν πάει καλά αυτή η υπόθεση, ότι μέρα με τη μέρα πάει και χειρότερα. Απορώ πώς εσείς είσαστε αισιόδοξοι και όλα λέτε ότι βαίνουν καλώς, όλα είναι σε καλό δρόμο. Μόνο εσείς το βλέπετε, κανένας άλλος. Καύσιμα δεν έχετε. Δεν σας δίνουν καύσιμα. Σε λίγο θα σας κόψω να βάλετε τα αυτοκίνητα στα παπούρια. Στην Ελλάδα προστάτε 3,5 εκατομμύρια. Μας μιλάτε για την ταυτότητα αυτή, η οποία θα έρθει 2-3 φορές, 5 φορές. Δεν μας είπατε όμως το κόστος αυτής της δορυφόρας, ότι πάνε να φάνε 25 ευρώ το κυβικό, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά. Ούτε τα προηγούμενα δεν έχετε πληρώσει, ούτε και όρθια η δορυφόρα, η οποία και όλα δεν έφερε το νερό στις δεξαμενές του Δήμου. Μας μιλάτε ότι τα υδρόμετρα ήταν χαλιασμένα. Μα από τη σύμβαση, κύριε Δήμαρχε, ότι ο έλεγχος των δρόμων είναι καθημερινός. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν πάει μία μέρα καλά, την επόμενη μέρα καλούμε τον υδρομεταφορέα και κοιτάμε να αποκαταστήσουμε αυτή τη βλάβη ή να βρούμε τον τρόπο ώστε να φέρει το νερό. Αυτά όλα μας λέτε είναι όλα και δεν έχουν ας πούμε και όφελος αυτή τη δεδομένη στιγμή που υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Μας λέτε αν τα παιδιά είναι 500, αν είναι 600, αν είναι 700, αν είναι 1 εκατομμύριο, εκεί είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ούτε ότι 200 θέλετε να δώσετε, ούτε 100 θέλετε να δώσετε, ούτε 50 θέλετε να δώσετε. Τι μιλάμε για το εύρος αυτηνής των απαιτητών χρημάτων. Δεν λέτε να δώσετε τίποτα. Γιατί δεν το ομολογείτε. Μα τότε πρέπει νερό από το βαθύ, δώσαμε στην Κυψέλη, τακτοποίησαμε την υπόθεση και τι θα γίνει. Σε λίγο θα μείνει το βαθύ. Εκεί είναι το πρόβλημά μας τώρα. Ούτε μας είπατε, δηλαδή εγώ δεν κατάλαβα όταν μας μιλήσατε, σήμερα τι απόφαση εμείς θα πάρουμε. Δηλαδή τι να επισημάνουμε το πρόβλημα ότι δεν έχει νερό η Έλληνα. Μας είπατε ότι από τη σύμβαση ότι υπάρχουν υποχρεώσεις και του μεταφορέα και του Δήμου. Μας είπατε αν θα το άρθρο 16 που λέει τι θα γίνει εάν δεν μεταφέρουμε νερό και αν δεν φέρει νερό και στις επιπτώσεις. Δεν υπάρχουν εγκριτικές επιστολές, δεν υπάρχουν κυρώσεις. Δεν μας πρέπει όταν θα πάρουμε κάτι τέτοια απόφαση. Δεν σας κάνω πει αυτά που είναι, κύριε Πρόεδρε. Βοηθώ να βοηθήσω, γιατί εσύ και δεν μπορούν τα πράγματα όλο τον χρόνο και δεν μας αφήνω να μιλάμε για να βοηθήσουμε και ήρθαμε σε αυτήν την κατάσταση και τα χειρότερα έπονται. Εγώ θέλω προτάσεις, θέλω λύσεις που δεν άφησα σήμερα το κύριο Δήμαρχο. Τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Δεν άφησα τίποτα. Μόνο διαπίστωση του προβλήματος. Αυτό το ξέρουμε. Και το ξέρουν και όλοι έγιναν. Δεν είναι ανάγκη να το διαπιστώσουμε σήμερα εμείς στην κουβέντα μας. Τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Μπορείτε και εσείς να πάρετε. Αν μία διοίκηση τώρα, εγώ τι έλεγα. Να σηκωθείτε να φύγετε από εκεί που είστε και να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Σας παρακαλώ. Και εγώ σας παρακαλώ. Πρόταση. Μου είπε την αναπαραπολίση. Ο κ. Δημαρχέας, ίσως αναφορά στο κυρικό της. Ένας άνθρωπος που έρχεται από το παρελθόν με πλήρη πολιτική αυτοδιοικητική αδράνεια που καταδίκασε τον νησί Μαγκάδα 19 έρχεται από πάνω να βαλτίσει το πόδι. Απαράδεκτη και προβληματική για τον θεσμό και προσωπικά για τη διοίκηση του Δήμου συμπεριφορά του. Ήρθε με ένα χαρτί το οποίο του γράψαν άλλοι να παρουσιάσει θέση πάνω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κυκλοδότηση του νησιού μας. Απαράδεκτη και προβληματική συμπεριφορά του. Ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τίποτα. Εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του. Και μας ζητάει να αλλάξουμε, δεν κατάλαβα η διοίκηση να αλλάξει την εποχή. Η διοίκηση σας έβαλε εκεί που σας έβαλε και εμάς εκεί που μας έβαλε. Οι πολίτες είχαν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Αυτοί αποφάσισαν και αυτοί θα κρίνουν. Όσα εσείς τώρα είπατε πριν και ψευδή, τα οποία θα αντικρούσουν στη συνέχεια, είναι προσβλητικά και σας μειώνουν. Βεβαίως δεν είχα τον κύριο στο πολιτικό ποτέ. Αυτό έχει καταδειχθεί στην τοπική κοινωνία. Το ξέρετε. Και βεβαίως έπρεπε να το συμπεριλάβετε στη σκέψη σας και να έχει συμμετοχή και αυτό το θέμα στον πυρήνα της όψης σας. Αντίληψη πάνω στα δημοτικά ζητήματα. Αυτό έπρεπε να ήταν το κυρίαρχο που έπρεπε να σας καθοδηγεί και να κατευθύνει τις δικές σας συμπεριφορές πάνω σε ζητήματα που έχουν να κάνουν και τα δημοτικά πράγματα. Ευχαριστώ.